Για μας την αυτοδιοίκηση αυτό το γεγονός θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, διότι από εκεί που περιφερειακά τουλάχιστον η περιφερειακή δήμη είχαμε μια δυνατότητα να ενημερώνουμε σε πανελλήνιο επίπεδο για τα προβλήματα και τα θέματα τα οποία απασχολούν τους δήμους, τώρα πλέον χάνουμε μια τέτοια φωνή. Επιπλέον βέβαια μπαίνει και θέμα δημοκρατικότητας. Δεν μπορεί με μια λογική τυφλών απολύσεων να συμπεριφερόμαστε σε εργαζόμενους. Αν υπήρχε μια αξιολόγηση, αν υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο να είχε προηγηθεί αυτής της απόφασης και το οποίο να αναδείκνυε κάποια μέτρα τα οποία θα έπρεπε να ληφθούν, τότε θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κάτι. Αλλά ο τρόπος ο οποίος ακολουθήθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση της οριζόντιας και τυφλής απόλυσης των εργαζομένων, θεωρώ ότι είναι και αντιδημοκρατικός και απαράδεκτος. Εμείς σαν αυτοδιοίκηση σε επίπεδο Κρήτης αντιδράσαμε, συμπαριστάμεθα στους εργαζόμενους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν έμπειροι και ικανοί δημοσιογράφοι και μας δίναν τη δυνατότητα, όπως είπα, να έχουμε μία φωνή. Ας ελπίσουμε ότι με ψυχραιμότερη σκέψη θα ξανααντιμετωπιστεί το θέμα και θα έχουμε μία διαφορετική απόφαση.